Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κέρκυρα, προχώρησε το βράδυ της Κυριακής στο τμήμα της δίωξης ναρκωτικών της Υποδιένθησης Ασφάλειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, ο αλλοδαπός που συνελήφθη είχε στην κατοχή του 323 κιλά περίπου ακατέργαστης κάναβης. Αθροιστικά, η συνολική κατασχετήσα ποσότητα ανέρχεται στα 323 κιλά, ποσότητα της οποίας η συνολική αξία στην εγχώρια αγορά εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 3.200.000 ευρώ. Ο άνδρας που συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε στην παραλιακή περιοχή της Διασκιάς στην Κέρκυρα, μεταφέροντας την κάναβη με σκοπό να την αποκρύψει σε πυκνή βλάστηση. Έχει προηγηθεί πολύμινη έρευνα για τον εντοπισμό οργανωμένων κυκλωμάτων μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών στη βορειοανατολική ακτογραμμή του νησιού της Κέρκυρας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στην παραλιακή περιοχή της Δασιάς στην Κέρκυρα αλλοδαπός που είχε στην κατοχή του και μετέφερε με σκοπό να αποκρύψει σε πυκνή βλάστηση 72 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 322 κιλών και 402 γραμμαρίων περίπου, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, μεταφορά και παράδοση των ναρκωτικών ουσιών έγινε με τη χρήση 2 ταχύπλων σκαφών τύπου jet ski. Όπως διαπιστώθηκε από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στον αλλοδαπό λίγη ώρα πριν τη σύλληψή του με τη χρήση 2 ταχύπλων σκαφών τύπου jet ski, που είχαν προσεγγίσει την παραλία όπου έγινε η επιχείρηση, τα οποία και αναζητούνται. Η υπόθεση του άντρα που συνελήφθη για τη μεταφορά 323 κιλών κάναβης δεν έκλεισε χθες, καθώς και σήμερα το πρωί η ελληνική αστυνομία, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του. Η νοικία του συλληφθέντα, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 νάιλον συσκευασίες περιέχουσας ποσότητα ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 484 γραμμαρίων περίπου και 2 ζυγαριές ακριβίας. Πλέον στην υπόθεση πραγματοποιείται προανάγκληση για την υπόθεση του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιένθησης Ασφαλείας Κέρκυρας. Ο άνδρας που συνελήφθη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κέρκυρας. Ο αστυνομικός διευθυντής Κέρκυρας Μάνθος Γιαννούλης, αφού ευχαρίστησε τα στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, τόνισε πως η ελληνική αστυνομία, παρά το γεγονός ότι έχει ρίξει το βάρος στα μέτρα προστασίας των κορονοϊού, συνεχίζει ακατάπαυστα και τις υπηρεσίες της. Παρά το γεγονός ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην προστασία της κοινωνίας με συνεχείς ελέγχους για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19. Ωστόσο, δεν απεμπολούμε το καθήκον της καθημερινής μας εγρήγορσης και δράσης στην καταπολέμηση της βαριάς εγκληματικότητας και όχι μόνο. Καταθέτω λοιπόν δημόσια τις ευχαριστίες μου σε όλους τους αστυνομικούς, καθώς και τα συγχαρητήριά μου στους άνδρες και γυναίκες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας.